49 χρόνια μετά, τιμάμαι τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, όχι εν είδη μουσιακής αναφοράς, αλλά μέσα από τη συνέχιση της αγωνιστικής δράσης στο δρόμο όλων αυτών που δεν συνεμορφώθησαν προς τα υποδείξεις και αγωνίστηκαν για όσο συμπυκνώνει το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία και ελευθερία». Αντλώντας πείρα από την αδιάψευστη πραγματικότητα ότι και ο πιο ισχυρός εχθρός δεν είναι ανίκητος όταν ο λαός αποφασίσει να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν, στον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου μίλησε ο λαός. Μίλησε το οργανωμένο φοιτητικό και εργατικό λαϊκό κίνημα κόντρα στις συνθήκες γύψου που προσπάθησε να επιβάλει το αστικό δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απρίλη. Ο ξεσηκωμός αποτέλεσε την εργατική λαϊκή αντίδραση στις μεθοδεύσεις της δικτατορίας για το μασκάρεμά της, αλλά και στα σχέδια αστικών και οπορτουνιστικών πολιτικών δυνάμεων που προετοίμαζαν μια μετάβαση στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία με το λαό στο περιθώριο. Ο ηρωικός φοιτητικός και εργατικός λαϊκός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου δεν ήταν βέβαια κεραυνός εν εθρία. Υπήρξε το αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης λαού και νεολαίας που ξεκίνησε με αργούς ρυθμούς και δυσκολίες από τη μέρα της επιβολής του πραξικοπήματος. Δυνάμωσε από το 1972 και μετά, πατώντας στις θυσίες νέων αγωνιστών, αλλά και στις δυνατότητες που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των εξοριών και την απελευθέρωση των κομμουνιστών που είχαν μεγάλη πείρα από την οργάνωση της πάλης στη δεκαετία του 40 και από τους κατοπινούς αγώνες. Το ΚΚΕ στέκεται με απεριόριστο σεβασμό μπροστά στους αγώνες και τις θυσίες και τιμά όλους εκείνους τους κομμουνιστές και τους άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές που διώχθηκαν πολύτροπα, που βασανίστηκαν στα μπουντρούμια της ΕΑΤΕΣΑ και αλλού, που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν, που προσέφεραν ακόμα και τη ζωή τους στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Η ιδιαίτερη σημασία του Πολυτεχνείου έγκυται ακριβώς στο γεγονός ότι ο φοιτητικός και ευρύτερα νεολαϊστικός ξεσηκωμός συγκέντρωσε άμεσα την ενεργητική αλληλεγγύη χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων και άλλων λαϊκών δυνάμεων στα σημαντικότερα αστικά κέντρα. Οι αγωνιστές του ξεσηκωμού σμπαράλιασαν τα αστικά κηρύγματα περί πολιτικού ρεαλισμού που επιχειρούσαν να περιορίσουν τα φοιτητικά και εργατικά λαϊκά αιτήματα στο στενό ορίζοντα ανώδυνων για την καπιταλιστική εξουσία επιλογών και αλλαγών. Επιβεβαίωσαν ένα πολύτιμο και για το σήμερα συμπέρασμα, ότι ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων ανατρέπεται μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού λαϊκού παράγοντα ενάντια σε κάθε αναμονή, αλλά και σε κάθε ψευδαίσθηση ότι οι αλλαγές κορυφών μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Στις μέρες μας, τραγικά επίκαιρα και αδικαίωτα παραμένουν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου. Τόσο το «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», με ορατό το ενδεχόμενο μιας νέας παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και με το λαό να ζει ήδη σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, διόγκωσης της ανεργίας, ραγδαίας επιδείνωσης του βιωτικού τους επίπεδου, επιδρομής των καπιταλιστικών συμφερόντων ενάντια στη δημόσια υγεία και παιδεία. Σε συνθήκες διόγκωσης του θεσμικού πλαισίου και των πολυπλόκαμων μηχανισμών καταστολής της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας και των αγώνων της, αλλά και του ανοιχτού αντικομμουνισμού που οξύνεται και πάλι από διάφορους διάβλους, ως το διαχρονικό βέβαια συνοδευτικό στη συνολικότερη επίθεση στις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του εργαζόμενου λαού. Τραγικά επίκαιρα όμως παραμένουν και τα συνθήματα «Έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» που κοσμούσαν τις πύλες του Πολυτεχνείου στη διάρκεια του τριημέρου ξεσηκωμού, δίνοντας το αντιυπερελιστικό περιεχόμενο των κινητοποιήσεων. Και όσο και αν γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από διάφορες πλευρές να ξεχαστεί ο ρόλος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ τόσο στην επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας όσο και στις μετέπειτα τραγικές εξελίξεις της κατοχής της Κύπρου,
Οι σύνθετες και επικίνδυνες διεθνείς εξελίξεις διατηρούν άσβεστα τα συνθήματα αυτά στην επικαιρότητα. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη διάταξη των καπιταλιστικών δυνάμεων και υπεραλιστικών συμμαχιών δεν κάνουν τους λαούς λιγότερο ανήσυχους. Ήδη βιώνουν τις εφιαλτικές συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και αυτές της Ρώσικης Ομοσπονδίας στα εδάφη της Ουκρανίας, αλλά και της γενικότερης διαμάχης ανάμεσα στο ευρωαμερικάνικο υπεραλιστικό κέντρο με επικεφαλής της ΗΠΑ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και το ευρωασιατικό από την άλλη με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα. Τις συνέπειες των συγκρούσεων των καπιταλιστών για το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, των αγορών και σφαιρών επιρροής, με τη μεγάλη απειλή της κλιμάκωσης και γενίκευσης του πολέμου να κρέμεται συνεχώς πάνω από τα κεφάλια των λαών. Στις συνθήκες αυτές, λοιπόν, γίνεται ακόμα πιο επιτακτικά αναγκαία η μαζική λαϊκή καταδίκη του πολέμου και η ένταση της πάλης για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Αυτό είναι που δικαιώνουν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, παρά τις συνεχείς προσπάθειες να καταστεί ένα ανώδυνο σύμβολο, συνεχίζει να συγκινεί μεγαλύτερες και νεότερες γενιές εργατικών και λαϊκών δυνάμεων ως σύμβολο νέων αγώνων και ανυπακοής στα σχέδια της καπιταλιστικής εξουσίας. Το ΚΚΕ, αντλώντας διδάγματα, έμπνευση και δύναμη από την υπερεκατοντάχρονη ιστορική πορεία του, την ιστορία των αλήγιστων της ταξικής πάλης, προχωρά μπροστά, δίνοντας το χέρι σε όποιον σηκώνεται στις μικρές και τις μεγάλες μάχες που δίνει καθημερινά ο λαός. Έτσι ώστε, με δυνατό ΚΚΕ και με μαζική εργατική λαϊκή αντεπίθεση, να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή, για τις ριζικές αλλαγές που απαιτούν οι καιροί, για να γίνει ο λαός μας πραγματικός νοικοκύρης στον τόπο και στον κόπο του. Για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση και να γίνει η πραγματικότητα το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό.